Κοντά μας είναι ο προπονητής της Τερψιθέας, ο Αντώνης Κουμπουρδής, του τμήματος της K18 συγκεκριμένα. Coach, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Κερδίσατε στα πέναλτι τη Δάφνη Παλού Φαλήρου με 7-6 και κατακτήσατε το τρόπαιο σε αυτή την κατηγορία. Είστε λοιπόν οι πρωταθλητές Αθηνών στην K18. Προφανώς τεράστια επιτυχία. Δείχνει τη δουλειά που γίνεται στην Τερψιθέα στις ακαδημίες και ειδικά σε αυτό το τμήμα. Coach, πες μας έτσι ένα πρώτο σχόλιο για σήμερα. Πραγματικά αυτό που σου είχα πει κιόλας πριν, γιατί είσαι και το γούρι μας τελικά, Ράπτη, πριν λίγες εβδομάδες όταν ξεκινάγαμε αυτό το ταξίδι, είναι ότι το πρώτο πράγμα είναι που ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε. Πραγματικά η τελική φάση από την αρχή της είναι μια γιορτή. Και σου είπα ότι είναι χαρά μας που περνάγαμε και κάθε φάση κιόλας και εν τέλει κερδίσαμε και το τρόπαιο. Είναι κάτι πραγματικά που είχα όνειρο να συμμετέχω σε ένα τελικό, είτε σαν ποδοσφαιριστής. Δεν έτυχε όταν είμαστε στις νεαρότερες ηλικίες. Δόξα τω Θεώ το πέτυχα σαν προπονητής. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάσουμε τόσο ψηλά. Είχαμε κάθε χρόνο, είχαμε στόχο την τελική φάση. Αυτή η ομάδα, στο έχω ξαναπεί, ότι επί 4 χρόνια βρίσκεται στην τελική φάση. Η πορεία της κάθε χρόνο ήταν ανωδική. Έχουν τρομερή χημεία οι ποδοσφαιριστές και είναι μαζί από πολύ μικροί. Η δουλειά που γίνεται πραγματικά είναι φανταστική πάνω στην Τερψιθέα. Σας έχω πει ότι δουλεύουμε και σκεφτόμαστε κάθε παιδί ξεχωριστά, με εξειδικευμένους προπονητές διπλωματούχους. Έχουμε αυτή τη στιγμή 250 παιδιά στην Τερψιθέα και πραγματικά ευχαριστώ τη διοίκηση, τους προπονητές, όλους. Είχαμε άψογη συνεργασία με όλους τους προπονητές. Είμαστε μια οικογένεια πάνω στην Τερψιθέα, να ξέρετε. Και είναι μάλλον αυτό το μυστικό που πήγαμε μπροστά και κατακτήσαμε το τρόπαιο ότι είμαστε μια οικογένεια και είμαστε ενωμένοι τόσο πολύ και αγαπημένοι. Πραγματικά δεν έχω λόγια για τους ποδοσφαιριστές μου. Αυτό που κάνανε είναι φανταστικό. Πραγματικά γράψαν ιστορία. Είναι το πρώτο τρόπαιο που έρχεται πάνω στην Τερψιθέα. Και ελπίζω, μακάρι να έχουν τα παιδιά, εύχομαι να έχουν και συνέχεια να επανδρώσουν το αντρικό και να. Πραγματικά να έχουν ένα λαμπρό ποδοσφαιρικό μέλλον, γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτά. Έτσι. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στη Δάφνη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο παιχνίδι. Συνήθως αυτή η διαδικασία θέλει και λίγο τύχη. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες, πραγματικά στην τελική φάση, και συγχαρητήρια και στην ΕΠΣΑ. Ήταν μια άψογη διοργάνωση. Δεν έγινε το παραμικρό, παίχτηκε σε καθαρά ποδοσφαιρικό. Συγκεντρωθήκαμε καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και πραγματικά για τους ποδοσφαιριστές μου, κυρίως γιατί αυτοί είναι που τα κατάφεραν όλα, πραγματικά δεν έχει λόγια. Το καπέλο το έβγαλα, δεν ξέρω που είναι, να τους το βγάλω εδώ πέρα μπροστά στην κάμερα. Αντώνη, μας έδωσες. Μάγκες, Ράπτη, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτοί το σηκώσαν. Και εσύ, Έτσι, η δουλειά σου είναι αυτή. Όλο το χρόνο οι φωνές σου. Οι φωνές σου εκεί είναι, σε αυτό το κύπελο. Πού είναι η τσιτσίτα. Αντώνη, είσαι πολύ αγαπητό στα παιδιά. Αυτά είναι που μένουν πάνω απ' όλα, νομίζω. Αυτές τις στιγμές, κερδίσεις, χάνεις, αυτά είναι που μένουν στο τέλος. Και μας έκανες και πριν μια καλή πάσα για τα παιδιά τώρα που ήρθαν εδώ πέρα. Αυτό είναι που έχει σημασία στο τέλος, έτσι. Έχουν μέλλον αυτά τα παιδιά. Πρέπει να δώσουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εννοείται, μάλλον. Εγώ κάθε χρονιά, να ξέρεις, Ράπτη, ότι δουλεύω κυρίως με μικρότερες ηλικίες. Πάντα ανεβάζω από μικρότερες ηλικίες προς τα πάνω, γιατί θέλω να δώσω βάρος, να δώσουμε ευκαιρίες στους μικρούς, γιατί πραγματικά είναι αυτό το μέλλον του ποδοσφαίρου. Πραγματικά αυτό που εύχομαι και όλοι, και οι ποδοσφαιριστές της Δάφνης και των υπολείπων ομάδων, το πιο σημαντικό είναι να επανδρώσουν τις ομάδες τους και έπειτα να έχουν μια πολύ καλή συνέχεια ανάλογη. Ωραία τα τρόπια, ωραία συνέχεια, όλα καλά, αλλά μετά η επόμενη μέρα είναι το πιο σημαντικό και τι κάνουμε από εκεί και έπειτα. Πραγματικά να εμπιστεύονται όλοι οι προπονητές τους μικρότερους, γιατί βλέπετε ότι όντως έχουν λαμπρό μέλλον. Το είδατε κι εσείς, το ευχαριστηθήκαμε και είναι όλα καλά. Στο πέναλτι είχαμε κάτι σαν το Champions League που είδαμε σημιτελικούς. Προηγηθήκατε 3-0. Είχατε τόσες ευκαιρίες να βάλετε ένα πέναλτι, να χάσουν και να περάσουν. Εγώ όταν πήγε και τώρα να σου μιλήσω ειλικρινά, όταν πήγε. Πες μας καταρχάς στο 3-0 τι είπες και στο 3-3 τι είπες. Ενώ εγώ είμαι συνήθως πιο συγκατριμένος, γιατί όταν δεν σφυρίξω διαιτητής 3 φορές δεν χαλαρώνω ποτέ. Πιστέψαμε ότι ήμασταν πολύ κοντά στον τρόπαιο. Εγώ προσπάθησα τους ποδοσφαιριστές να τους κρατήσω, και γιατί ξέρω ότι όλα γυρνάνε. Εν τέλει, έτσι όπως πήγε η διαδικασία, ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Και στο 3-3. Πραγματικά ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο από εκεί και έπειτα. Πιστεύω η ψυχολογία όλη ήταν με τη Δάφνη. Και πραγματικά αυτό είναι που δίνει αξία στη νίκη μας και στην επιτυχία που κάναμε. Ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο.
Και πραγματικά και η αξία, η αξία του ηττημένου, ξέρεις ότι δίνει δόξα στον νικητή. Η Δάφνη μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι, και είδαμε ένα ισορροπημένο τελικό, νομίζω. Ωραίο τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Έτσι. Αυτό. Εγώ είπα κιόλας αριτολογώντας, μακάρι να μοιραζόταν το τρόπαιο στα δύο. Αλλά πάντα υπάρχει μόνο ένα δίκαιο. Πραγματικά είναι άξια συγχαρητήρων και οι προπονητές είναι φίλοι μου εκεί πέρα στη Δάφνη. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πραγματικά αξίζουν το σεβασμό όλων μας. Αντώνη, συγχαρητήρια για από εμάς. Ευχόμαστε καλά σε εσένα και στα παιδιά. Εγώ σε ευχαριστώ. Και πάντα τέτοιες στιγμές. Εντάξει, να ξεκινάμε κάθε χρόνο σε ένα τη φάση, την τελική φάση για να προχωράμε. Ήρθαμε σε δύο παιχνίδια και έτυχε κερδίσατε. Εντάξει. Να ξέρετε, χωρίς αυτόν τον κύριο εδώ πέρα δεν θα γινόταν τίποτα φέτος. Εντάξει, είναι ο γυμναστής, ο βοηθός μου, ο αδερφός μου. Έκανε όχι την αθόρυβη, και αυτή που έκανε θόρυβο και την αθόρυβη, έκανε όλη τη δουλειά σχεδόν στην ομάδα, κοντά στα παιδιά, ό,τι χρειαζόντουσαν ήταν εκεί, μπορεί και περισσότερα από μένα κάποιες φορές, και πραγματικά το μυστικό, πέρα από όλα τα άλλα, ήταν τελικά και ο Γιωματάρης. Κωνσταντίνος Γιωματάρης, θυμηθείτε το όνομα, πέρα από τον ποδοσφαιριστής, γιατί είναι μικρός, είναι πιτσιρικάς ακόμα, τώρα ξεκινάει, τώρα σπουδάζει ακόμα. Εντάξει, σίγουρα θα έχει και ένα λαμπρό μέλλον όταν αποφασίσει να σταματήσει. Και δύο νέοι είστε, μακάρι να σας δούμε και πιο ψηλά. Με το ποδόσφαιρο. Μακάρι να σας δούμε και δύο παιδιά. Ήταν το μυστικό της επιτυχίας φέτος. Είστε νέοι, έχετε όρεξη, έχουμε μεγαλύτερα. Έκανε τη διαφορά, έκανε τη διαφορά. Το μυστικό της Τερψιθέας είναι ότι είμαστε πάρα πολλά οικογένεια. Είμαστε φίλοι, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι και έξω από το γήπεδο. Με εμάς, συνεργάτες, είμαστε συμπαίχτες στην πρώτη ομάδα, με τη διοίκηση, ακόμα και με τα παιδιά, είμαστε πραγματικά φίλοι. Είμαστε φίλοι, είμαστε οικογένεια και αυτό νομίζω ότι μας έφτασε μέχρι εδώ. Αυτό κλείνουμε εμείς στην τελική φάση, αυτό επειδή ξέρουμε ότι είναι μια γιορτή αυτό, προσπαθήσαμε να το ευχαριστούμε όσο πιο πολύ μπορούμε και πραγματικά τελικά 2-1 και ευχαριστηθήκαμε και σηκώσαμε την κούπα. Είμαστε διπλά χαρούμενοι και πάμε να προχωρήσουμε. Τα καλύτερα έρχονται.